Κύριε Δήμαρχε, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο στην Φλόρινα. Πάρα πολύ προβληματισμένο σας είδαμε και ακόμα και με την Πτολεμαΐδα 5. Κύριε Βακρατσά, πρέπει να σας πω, κατά τη συνεδρίαση τοποθετήθηκα και είπα ότι έχω τις επιφυλάξεις μου και κάποιες διαπιστώσεις σχετικά με τις κινητοποίησεις. Και μάλιστα τώρα παρηθεύομαι. Βλέπετε, σήμερα κιόλας έχει ανακοινωθεί ότι συμφώνησαν πλέον να απολυθούν οι δύο μονάδες της ΔΕΗ, η μία μονάδα της Μελίτης Φλόρινας, η άλλη της Μελίτης 2 και δύο μονάδες της Μεγαλόπολης. Και εγώ είχα πει τότε ότι έχει αργήσει πολύ η διαδικασία από το συντονιστικό για να γίνουν κινητοποιήσεις δυναμικές. Και μάλιστα τότε αναφέρθηκαν και είπαν ότι είναι νωρίς ακόμα, δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει γίνει τίποτα. Μα όλα έχουν αποφασιστεί ήδη και θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Και όπως διαβάζουμε και ακούμε και βλέπουμε ότι τη Δευτέρα η θεσμοί, η Τρόικα όπως την ξέρουμε από παλιά, ναι, θα συμφωνήσει και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Άρα είναι τελεσίδικο οι μονάδες αυτές που γίνονται και δίνουν μια αύξηση ωρών ζωής στην μονάδα του αμοιβαίου. Μην θα μείνουν πράγματα, δηλαδή φτωχά πράγματα, τυποτένια. Εγώ θα έλεγα ότι οι κινητοποίησεις έπρεπε να γίνουν πολύ νωρίτερα, έπρεπε να γίνουν δυναμικές, αλλά όπως είπα και στο μυστικό, αδιαφορούν για τη Φλόρινα. Δεν τους ενδιαφέρει η Φλόρινα. Αυτό εγώ αποκόμισα από τους συνδικαλιστές μας. Και μόλις μπήκε η μονάδα της Μεγαλόπολης, κινητοποιήθηκαν λίγο, αλλά και πάλι καθόλου. Αν έμπαινε η πέμπτη μονάδα της Πτολεμαΐδος, τότε θα βλέπαμε κινητοποιήσεις πραγματικές. Εσείς τι θεωρείτε, δηλαδή το συντονιστικό προχθές, το συντονιστικό τι έγινε προχθές, μόνο για να γίνει, δηλαδή θα έπρεπε να γίνει πιο νωρίς, να συνεδριάσουμε πιο νωρίς και να έχουμε άλλες ουσιαστικές αποφάσεις? Έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα, έπρεπε να είχαν πάρει αποφάσεις για κινητοποιήσεις και μάλιστα κινητοποιήσεις και στην Αθήνα και που είναι η Τρόικα στην Αθήνα και να γίνουν, δηλαδή, χαμός έπρεπε δηλαδή. Αυτό το οποίο γίνεται είναι απαράδεκτο. Από τη μία ισχυρίζονται ότι οι Ευρωπαίοι δεν μας υποχρεώνουν να πουλήσουμε μονάδες. Από την άλλη όμως πουλούνται οι μονάδες και οι κινητοποιήσεις δεν γίνονται. Όχι πουλούνται, ξεπουλούνται οι μονάδες αυτές, πρέπει να καταλάβετε. Οι εργαζόμενοι τι θα γίνουν σε αυτές τις μονάδες οι οποίοι εργάζονται ήδη? Τόσο κόσμο θα πάει σπίτι του. Ήδη με την κατάρρευση του αρχείου του αμοιβαίου όλοι πήγαν σπίτι τους, απολύθηκαν. Καμία κινητοποίηση δεν έγινε ούτε για αυτούς. Θυμόσαστε επιμερό Νέας Δημοκρατίας με τον Αθανασόπουλο, τότε το διευθυντή, το πρόεδρο της ΔΕΗ, μόνο που ανακοίνωσε ότι περισσεύουν 7-8 χιλιάδες άτομα στη ΔΕΗ και πρέπει να απολυθούν, έγινε χαμός, χαλασμός. Τώρα, απολύθηκαν άνθρωποι, δηλαδή εκδιώχθηκαν για να μπουν στη σύνταξη υποχρεωτικά και δεν έγινε τίποτα. Οι επόμενες κινήσεις σας ποιες είναι και ως πρόεδρος της ΠΕΔ και ως δήμαρχος Φλόρινας, κύριε Βοσκόπουλη, τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα τώρα? Κύριε Βακρατσά, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω το τι θα κάνω. Μάλιστα. Έχουν αναλάβει οι συνδικαλιστές και στο συντονιστικό αποφασίστηκε ότι πάμε μπροστά οι συνδικαλιστές και εμείς από πίσω ακολουθούμε και συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, και έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει ένα συναλλητήριο στις 4